τον συνδυασμό των εργατικών με τον οποίο διεκδικεί με αξιώσει την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κυρίε και κύριοι, παρουσίασε χθε ο επικεφαλή του Θέμη Σοφό. Σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ο έγκριτο ποινικολόγο ανέπτυξε τι προγραμματικέ θέσει τη παράταξή του, που φιλοδοξεί να λύσει σημαντικά προβλήματα του δοκιμαζόμενου κλάδου τη δικηγορία, όπω και πολλοί άλλοι εν μέσω κρίση. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Πλώρη για την προεδρία του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας έχουν βάλει οι εργατικοί του Θέμη Σοφού εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Σήμερα είναι η μέρα των δικηγόρων. Είναι η μέρα της δικηγορικής κοινότητας, η μέρα που καλούνται οι δικηγόροι να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Να απορρίψουν το παλαιό και να υποστηρίξουν το καινούριο, τις καινοτόμες προτάσεις των εργατικών, τις καινοτόμες λύσεις που προτείνουμε για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Ο έμπειρος ποινικολόγος πραγματοποίησε την κεντρική προεκλογική του ομιλία σε μια κατάμεστη αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε τις προγραμματικές θέσεις της παράταξής του. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα, με το οποίο οι εργατικοί φιλοδοξούν να λύσουν τα μείζωνα προβλήματα που ταλανίζουν το νομικό κλάδο, όπως οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, αλλά και η ανεργία. Είναι αρκετός καιρός που με προβλημάτισε η σκέψη να συμμετάσχω στις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς θεωρώ ότι διαθέτω τόσο την εμπειρία όσο και την ετοιμότητα να παρέμβω δημόσια με σκοπό να ανακοπεί η αρνητική τροχιά που έχει πάρει η καθημερινή επαγγελματική ζωή των δικηγόρων αλλά και των πολιτών. Η πρωτοβουλία του συνδυασμού μας πήρε το όνομά της εργατική από την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα των προσώπων που την υποστηρίζουν, πρόσωπα που έχουν γράψει χιλιόμετρα και εργάζονται καθημερινά στο στίβο της δικηγορίας, με σοβαρότητα, επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική ωριμότητα, κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη. Η έκφραση «επί το λαϊκότερον είμαι στα κάγκελα» είναι αληθινή και θεωρώ ότι όλοι οι δικηγόροι είναι πραγματικά στα κάγκελα. Φτάνει η θεωρία. Φτάνει η αφηρημένη υπόσχεση, φτάνει η αφηρημένη προσέγγιση των ενιών. Ας τις δούμε στην πράξη. Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συνδυασμό των εργατικών, τα οποία έχουν ταχθεί στο πλευρό του Θέμη Σοφού. Πρόκειται για νέους μάχημους δικηγόρους με φρέσκες ιδέες που έχουν θέσει ως στόχο να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στο χώρο της νομικής και της δικαιοσύνης, δίνοντας τέλος σε σειρά ζητημάτων που έχουν οδηγήσει τους δικηγόρους σε οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια. Πρέπει να βοηθήσουμε να ανυψωθεί το κύρος του δικηγόρου, που ως συμπράττων λειτουργός της δικαιοσύνης θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια δικαιοσύνη ορθή, απονομή και γρήγορη όπως θέλει ο πολίτης. Σύγκρουση με οτιδήποτε παλιό μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει και απόλυτη σιγουριά για επιτυχία και για ανύψωση του δικηγόρου στη θέση που το αξίζει στην κοινωνία και στη δικαιοσύνη. Φέρουμε ένα πρόγραμμα άμεσα υλοποιήσιμο την επόμενη κιόλας μέρα. Αυτό που χαρακτηρίζει το πρόγραμμά μας είναι η αυτοαναφορικότητα, δηλαδή μέσα από τους κόλπους της δικής μας δικηγορικής κοινότητας να βρούμε τις λύσεις, έχουμε τις λύσεις. Το παρόν έδωσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι νομικοί, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης. Ο Θέμης ο Σοφός, με τον οποίο συμπαρατηθέμεθα, είναι ένας συνάδελφος αξιόλογος, αναγνωρισμένος και έχει συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις, τις οποίες μπορεί να τις πραγματοποιήσει γιατί τις έχει οραματιστεί ο ίδιος. Είναι ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της χώρας που πρέπει να ελέγχει και να αποδίδει τη δικαιοσύνη χωρίς φραγμούς. Νέα πρόσωπα, νέος αέρας του δικηγορικού σύλλογου. Το συντονισμό της βραδιάς ανέλαβε ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ Παναγιώτης Στάθης, ενώ το Θέμη Σοφό προλόγησε ο γνωστός νομικός και συγγραφέας Γιώργος Στεφανάκης. Ο καθηγητής Αλέξανδρος Κατσαντώνης άφησε στο Θέμη Σοφό την πνευματική του παρακαταθήκη για την αμέλεια με ειδική μνήμα γι' αυτό στη διαθήκη του 2013. Για μας διακονούμε τα δικαστήρια, νομίζω και μόνο αυτή η αναφορά στον καθηγητή τον Αλέξανδρο τον Κατσαντώνη λέει πάρα πολλά. Έρχεται ένα άλλο είδος ανθρώπινο, ένα άλλο ηγετικό στοιχείο, το οποίο είναι σχεδόν διακριτικό και αόρατο. Διότι προσέξτε, δεν χρειάζεται εξουσία. Αυτό που χρειάζεται κάτι για να πάει μπροστά, είτε είναι σύλλογος δικηγορικός, είτε είναι δικαιοσύνη, είτε είναι πολιτική, χρειάζεται ηγεσία. Οι αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί για τις 26 και 27 Νοεμβρίου.